Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Global Company Mod. Στη σειρά αυτή θα ασχοληθούμε με το Global Company και με όλα τα mod που το συνοδεύουν. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει το Global Company, αν θέλετε να προσθέσετε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στο Farming Simulator 19, είσαστε στο σωστό μέρος για να μάθετε πώς θα το κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε παρέα 4 μοντάκια που κολλάνε στο Global Company. Θα δούμε το Animal Stable Storage, θα δούμε το Animal Screen Extension, θα δούμε το Animal Pen Extension και το Global Company Add-on Icons. Το Icons και το Stable Storages χρειάζονται να έχετε το Global Company εγκατεστημένο για να δουλέψουν. Το Pen Extension και το Animal Screen Extension δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Animal Stable Storage. Το Animal Stable Storage είναι ένα mod που μας δίνει στην ουσία δύο δεξαμενές. Θα τα βρούμε εδώ στα Placeable, στο Global Company. Αυτές οι δύο είναι Water Storage και Liquid Manure Storage. 30.000 κάνει η καθεμία. Ας βάλω πρώτα του νερού, στην ουσία δηλαδή είναι δύο δεξαμενές, η μία για νερό και η άλλη για πλάρη. Λοιπόν, ας τη βάλω εδώ, τη δεξαμενή του νερού τη βάζουμε σε όποιον στάβλο θέλουμε και τη δεξαμενή για το σλάρι τη βάζουμε το λεπτό σε στάβλους που τα ζώα παράγουν πλάρη, δηλαδή σε γουρούνια ή σε αγελάδες. Ας τη βάλω εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Η δεξαμενή του νερού όταν την τοποθετήσουμε χωράει 500.000 λίτρα, όπως θα δούμε τώρα εδώ το μενού, και ή φέρνουμε νερό με κάποιο βιτίο και τη γεμίζουμε, ή απλά μπαίνοντας στο μενού πατώντας εδώ μπορούμε να αγοράσουμε νερό. Είναι πάρα πολύ ακριβό όπως βλέπετε, αλλά δεν πειράζει, τώρα θα το αγοράσω για να δούμε έτσι πως γίνεται. Ναι, και έχουμε νερό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τώρα το έχουμε τοποθετήσει δίπλα στο στάβλο και αν θα βάλουμε ζώα θα γεμίζει εδώ η γούρνα, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το νερό. Η δεύτερη δεξαμενή εδώ για το σλάρι. Τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν θα γεμίσει ο βόθρος εδώ του στάβλου σας, τα ζώα θα συνεχίσουν να παράγουν σλάρι και θα έρχεται και θα γεμίζει και αυτή η δεξαμενή σιγά σιγά και δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Βλέπετε με το ρο, μπαίνουμε πάλι στο μενού. Ο στάβλος σας, ο βόθρος χωράει 50.000 λίτρα και η δεξαμενή χωράει 500.000 λίτρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο, αυτές τις δύο δεξαμενές μάλλον παίρνουμε με αυτό το mod. Τώρα, για το νερό που είπαμε, σας έχω και μια άλλη λύση. Θα πάμε να δούμε το Animal Pen Extension. Λοιπόν, δεύτερο mod, Animal Pen Extension. Καταρχάς να βγάλω τα δύο τις δεξαμενές που έχουμε εδώ, γιατί είναι από άλλο mod. Τελειώσαμε με αυτό. Έτοιμη. Λοιπόν, είναι η δεύτερη λύση που έχουμε για το νερό, έτσι, για τα ζώα, με το Animal Pen Extension. Είπαμε στο απλό παιχνίδι, στο normal, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ποτίζουμε τα ζώα μας είναι να φέρνουμε νερό με το βιτίο και να αδειάζουμε εδώ, να έχει κάπου κοντά μια πηγή νερού ή να βάλουμε κάποιον πύργο, μια δεξαμενή νερού, να φορτώνουμε το βιτίο μας και να ερχόμαστε να ποτίζουμε τα ζώα. Σας έδειξα το Animal Stable Storages που μπορούμε να βάλουμε κάποιες δεξαμενές και τα ζώα να ποτίζονται αυτόματα. Αν δεν έχετε χώρο για να βάλετε μεγάλες δεξαμενές, έχουμε αυτή τη λύση. Όταν έχετε εγκαταστήσει το Animal Pen Extension, σε κάθε στάβλο σας βγάζει αυτή την κατασκευή. Είναι λίγο περίεργη, είναι ένας σωλήνας μέσα στον άλλον. Έτσι βγαίνει στην αρχή, αλλά αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Να ανοίξω και το F1 εδώ να βλέπετε το μενού. Λοιπόν, πατώντας το ρο, παίρνουμε το μενού. Ωραία. Αυτόματα μας έχει βγάλει και έχουμε πιάσει το πρώτο κομμάτι από τα δύο. Είναι δύο τα κομμάτια. Είναι
Το ένα το κομμάτι με τη βάνα και το άλλο το κομμάτι με το σωλήνα που θα τρέχει το νερό μέσα στο την ποτίστρα. Λοιπόν, πατάμε το αριστερό κλικ στο ποντίκι μας και χωρίς να το πατήσει τι κινείται. Και με το α βλέπουμε ξεχώρισαν τα δύο κομμάτια, το πάμε αριστερά, με το d το πάμε δεξιά, με το c το φέρνουμε προς εμάς, με το w το πάμε μπροστά. Με το αριστερό control και το q μπορούμε να το βάλουμε στο έδαφος πιο βαθιά, άμα δεν μας αρέσει όπως είναι. Με το C μπορούμε να το αλλάξουμε χρώμα. Βλέπετε εδώ. Ας το αφήσουμε μπλε για την ώρα. Πατώντας το Shift, γιατί όπως βλέπετε τώρα το μετακινούμε σιγά σιγά. Πατώντας το Shift και ένα από τα πλήκτρα που το μετακινούμε, βλέπετε πάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό είναι το σωλήνα εδώ. Μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε. Μπορείτε να το βάλετε και έξω από το σπίτι σας. Ξυπνάτε το πρωί να βλέπετε ότι τα ζώα θέλουν νερό, να γυρίσετε τη βάνα και να ποτίζονται. Αυτό είναι το σωλήνα, έτσι, γιατί ο άλλος πρέπει να είναι στην ποτίστρα. Λοιπόν, εγώ θα τον βάλω εδώ ας πούμε ή όχι, θα τον φέρω εδώ. Με το ε και με το q γυρίζει δεξιά ή αριστερά, θα τον γυρίσω εδώ. Γυρίσουμε λίγο την κάμερα να δούμε πως είναι. Εδώ ας πούμε μου αρέσει. Ωραία, λοιπόν, όταν είσαι ευχαριστημένοι με αυτό, πατάτε το g και μπαίνετε τον άλλον σωλήνα. Αυτό θα το φέρω εδώ στην ποτίστρα. Εδώ είναι ωραία, μου αρέσει. Εντάξει, για να δω πέφτει το νερό μέσα. Μια χαρά. Λοιπόν, όταν είστε ευχαριστημένοι από το σημείο που τα έχετε τοποθετήσει, θα πατήσετε το Enter. Προσέξτε μην το πατήσετε πριν, γιατί από τη στιγμή που το πατήσετε δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Λοιπόν, πατάω το Enter, μας βγάζει εδώ αν θέλουμε, άμα μας αρέσει η θέση κτλ. Κτλ. Και είμαστε OK. Πατάμε Yes και τώρα έχουμε εγκαταστήσει εδώ ένα δίκτυο για να παίρνουμε νερό για τα ζώα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, πρέπει να πατήσετε το ρο για να δουλέψει. Τώρα δεν μας βγάζει κάποια επιλογή γιατί δεν έχουμε ζώα. Θα έρθω να αγοράσω μερικά γουρουνάκια. Έτσι για να δούμε πως δουλεύει με το ρο, ναι. Ωραία, λοιπόν. Με το μενού βλέπουμε ότι τα ζώα μας εδώ, τα γουρούνια, δεν έχουν νερό. Βλέπετε εδώ, water 0. Λοιπόν, τώρα όποτε βλέπουμε ότι τα ζώα μας χρειάζονται νεράκι, θα έρθουμε εδώ. Μας βγάζει τώρα επιλογή με το ρο, το πατάμε, γυρίζει η βάνα, αρχίζει και τρέχει νερό και θα πάρει ακριβώς, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, θα πάρει αυτόματα όσο νερό χρειάζονται τα γουρούνια μας και θα σταματήσει. Και τώρα μα μπούμε στο μενού, βλέπουμε ότι τα γουρούνια είναι έτοιμα από νερό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πραγματάκι που μας δίνει αυτό το mod. Το δεύτερο είναι εδώ, θα έρθουμε στα κοτόπουλα. Συνήθως τα κοτόπουλα, όχι συνήθως, πάντα τα κοτόπουλα χωρίς αυτό το mod είναι τα μόνα ζώα στο παιχνίδι που δεν χρειάζονται νερό. Ωραία, χρειάζονται μόνο φαγητό. Τώρα το μοντάκι αυτό το κάνει λίγο πιο ρεαλιστικό το game και μας δίνει τη δυνατότητα να βάζουμε νερό και στα κοτόπουλα. Έχουμε αυτό εδώ το θαυμαστικό. Ερχόμαστε εδώ, μπαίνουμε στο μενού, μας λέει ότι πρέπει να δώσουμε 3.000% για να έρθει ο υδραυλικός να τοποθετήσει την εγκατάσταση. Πατάμε Yes, μας λέει ότι χρειάζονται 10 ώρες. Πατάμε Yes και τώρα θα περιμένουμε 10 ώρες που θα περάσουν σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, οι ώρες πέρασαν και όπως βλέπετε η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Μπήκαν εκεί οι σωλήνες, εδώ η βάνα και όταν θα βάλουμε κοτόπουλα το κοτέτσι θα μπορούμε να τα ποτίσουμε, να τους βάλουμε νερό. Συνεχίσουμε να δούμε το τρίτο χαρακτηριστικό αυτού του mod, το τρίτο βοήθημα που έχει να κάνει με τις αγγελάδες και με το γάλα. Μας δίνει αυτό το μηχάνημα, το βλέπουμε εδώ, μας λέει που μας δείχνει πόσο γάλα έχουμε. Μια στιγμή να το τσεκάρουμε κιόλας. 10.545, σωστά. Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Ας υποθέσουμε ότι το σημείο πώλησης είναι μακριά, ότι έχουμε πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να πάμε να πουλήσουμε γάλα. Θα πατήσετε το ρο, θα μπείτε στο μενού, θα σας βγάλει εδώ. Βλέπουμε ότι η καλύτερη τιμή θα μας βγάλει στην καλύτερη τιμή, στο καλύτερο σημείο πώλησης, έτσι. Το δούμε σε λίγο. Πατάμε από εδώ να δούμε πόσο γάλα θέλουμε να πουλήσουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να πουλήσουμε 5.000 λίτρα και υποτίθεται ότι θα έρθει ο έμπορος να το πάρει. Θα πληρώσουμε βέβαια κάποιο αντίτιμο γι' αυτό. Στην περίπτωσή μας 1.000 ευρώ περίπου.
Έτσι, η τιμή είναι 2.349, πατάμε OK και τα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό μας και πουλήσαμε το γάλα. Τσεκάρουμε και την τιμή, να σιγουρευτούμε ότι μας έδωσε την πιο καλή. Βλέπετε, 2.348. Αυτά κάνουμε με το Animal Pet Extension και ας προχωρήσουμε να δούμε δύο ακόμα μοντάκια που έχουμε. Το ένα είναι το Animal Screen Extended. Τι κάνουμε με αυτό? 2-3 πραγματάκια, είναι πάρα πολύ μικρό. Ας πούμε ότι εδώ τα γουρούνια μας δείχνει πόσα ζώα έχουμε και πόσα ζώα παίρνει η φάρμα μας. Το βλέπετε, ενώ στο απλό παιχνίδι δεν μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Και επίσης μπορούμε να έρθουμε εδώ και αντί να πατάμε, αν θέλουμε να αγοράσουμε τα κοτόπουλα μία φορά το Enter, το κρατάμε πατημένο και στη συνέχεια δεν χρειάζεται να το ξαναπατάμε μία φορά. Βλέπετε, αγοράζουμε κοτόπουλα και ανεβαίνει και η ταχύτητα 48. Τάκα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε περίπτωση ειδικά που έχουμε πολύ μεγάλο κοτέτσι και θέλουμε να βάλουμε 500 κοτόπουλα, καθόμαστε να πατάμε μία φορά το Enter. Έτσι βοηθάει. Και έχουμε ακόμα ένα mod, είναι το Global Company Add-on Icons και αυτό είναι ένα μικρό mod, είναι πιο πολύ θα έλεγα αισθητικό. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Πάλι εδώ στα ζώα μας δείχνει διαφορετική εικόνα των ζώων και όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, ένα τρέιλερ ας πούμε, αλλάζει εδώ τις εικόνες αυτές, τις βλέπετε, ενώ στο απλό παιχνίδι είναι τελείως ασπρόμαυρες. Και επίσης που αλλού τις αλλάζει, τις αλλάζει και εδώ, βλέπετε και εδώ. Εντάξει, είναι τελείως αισθητικό, αν σας αρέσουν όπως είναι στο απλό παιχνίδι, το αφήνετε έτσι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το mod, τίποτα, είναι πολύ ελαφρύ. Ιδάλλως βάζετε το Global Company Add-on Icons και έχουμε και αυτές τις εικονίτσες. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είδαμε 4 μοντάκια που κολλάνε στο Global Company. Το Animal Pen Extension, το Global Company Add-ons Icons, το Animal Stable Storage και το Animal Screen Extended. Θα υπάρχει link στην περιγραφή που θα βρείτε τα μοντάκια. Για την ώρα να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Subscribe να ενημερώνεστε πότε θα βγει το επόμενο βίντεο. Γράψτε στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάποιο άλλο mod ή αν κάτι από αυτά εδώ σας άρεσε ή κάτι ξέχασα και να το συμπληρώσετε. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!